Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον καλεσμένο μας. Θα αφήσουμε στην άκρη το ποδόσφαιρο, το οποίο βέβαια είναι στα πάνω του τις τελευταίες ημέρες, με την πρόκριση κόντρα στην ΑΕΛ Εμεσού και με τα παιχνίδια κόντρα στην Μόλντε. Βέβαια, τον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα μιλήσουμε κυρίως για μπάσκετ, μπορούμε να πάρουμε και μια ποδοσφαιρική γνώμη για το πώς βλέπει ο ίδιος την ομάδα. Ο κύριος Λευτέρης Αρβανίτης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα σας. Πριν πάμε στα δυσάρεστα, μην κρύβομαστε στο δάχτυλό μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο και έτσι το δικό σας σχόλιο για την ποδοσφαιρική ομάδα μέχρι στιγμής, νομίζω. Ναι, εντάξει, όντως η ποδοσφαιρική ομάδα μας κάνει χαρούμενους και μας δίνει να νιώθουμε ότι κάτι καλό θα συμβεί και φέτος, όπως και πέρσι βέβαια. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε όλοι να πάνε όλα καλά, ώστε η ομάδα να προχωρήσει και στον επόμενο γύρο του Europa League και να φτάσει και στους ομίλους, όπως την είχαμε συνηθίσει πριν από κάποια χρόνια. Έχετε όντως η ποδοσφαιρική ομάδα μας δίνει χαρές και ελπίζω να συνεχίσει να μας δίνει σε όλη τη χρονιά. Έχετε εσείς μήπως κάποιον έτσι εύκολο τρόπο μετάβαση στην Νορβηγία, γιατί ο Χρήστος ταλαιπωρείται λίγο εδώ πέρα και ψάχνετε? Πά, όχι, δεν έχω. Είναι πολύ δύσκολο και μακρινό ταξίδι. Όχι, Παναγία μου. Δεν έχω, όχι. Το ψάξα λίγο, η αλήθεια είναι και εγώ, αλλά δεν βρήκα κάτι εύκολο, οπότε θα μείνω Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ο τρόπος μετάβασης. Εμείς που πρέπει να πάμε έτσι κι αλλιώς. Εσείς πρέπει να πάτε, δεν το είχατε κανονίσει πιο πριν? Όχι. Μας είχε κανονίσει, υποτίθεται, τσάρτερ η ΠΑΕ, αλλά η ΠΑΕ δεν θα βάλει τσάρτερ και τώρα. Είναι δύσκολο όμως αυτό με το τσάρτερ. Εγώ το περίμενα ότι θα δυσκολευτούν, γιατί είναι η εποχή τέτοια. Δύσκολο να βρεις αεροπλάνο και. Βρήκε, απλά ήταν 120 χιλιάρικα. Εντάξει, δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν έβγαινε, ναι. Έμπαινε μέσα τίποτα, η ομάδα 80-90 χιλιάρικα, οπότε επέλεξε να μην το κάνει. Θα μου πει κάποιος άλλος, θα έλεγε, κάντο. Άμα το πληρώνει άλλος, είναι εύκολο να το πεις, κάντο. Αλλά. Και πέσαμε και στη συγκυρία. Αυτό που θα μπορούσε να το κάνεις οικονομικά, δεν μπορούσε λόγω των ορών και των κανόνων ασφαλείας. Και της εποχής. Εσείς τι κάνετε τώρα, να ψάχνετε και δεν βρίσκετε εισιτήρια? Όχι, εισιτήρια βρίσκουμε. Απλά πρέπει να φύγουμε αύριο το πρωί και να γυρίσουμε το Σάββατο το βράδυ. Και να πάμε στην Κοπενχάγη, λέει ο ένας, στο Όσλο, λέει ο άλλος, στη Ρίγα της Λετωνίας. Και πρόσεξε, πρόεδρε, από όλες τις διανυκτερεύσεις, δεν έχουμε στη Ρίγα διανυκτερεύσεις. Είναι δυνατόν, σκάνδαλο. Τέλος πάντων, το χαλαρώνω λίγο γιατί θα πάμε στα σοβαρά τώρα. Όσο διάστημα ήμουνα στην Κύπρο, υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος και πραγματικά εξεπλάγιν με τον κόσμο που ήρθε και με έπιασε για τον μπάσκετ. Γιατί εντάξει, όλοι το ξέρουν ότι εγώ δεν μπορεί να παίζω μπάσκετ, αλλά δεν έχω τριφίσει τόσο πολύ στο ρεπορτάζ, δεν είναι το αντικείμενό μου, η καθημερινότητά μου. Άλλωστε στο site έχουμε έναν εξαιρετικό ρεπόρτερ, τον Αντώνη τον Γκάτζιο, που δεν χρειάζεται πραγματικά να ασχολούμαστε καθόλου όλοι οι υπόλοιποι. Και τον παρακολουθώ. Και μου είπανε, κάντε κάτι για τον μπάσκετ. Η απάντηση βέβαια πάντα είναι ότι δεν κάνουν οι δημοσιογράφοι για τον μπάσκετ. Οι παράγοντες κάνουν για τον μπάσκετ, οι παράγοντες παίρνουν αποφάσεις και αυτή τη στιγμή ειδικά υπάρχει μεγαλομέτοχος. Αυτό λίγο να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν υπάρχει μεγαλομέτοχος και μάλιστα ο κάτοχος του 90%, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εντός εισαγωγικών αντιπολίτευσης με την καλή την έννοια, με τις συνδρομής, με τις βοήθειας, της πανευβατικότητας, ώστε να τον αναγκάσουμε να κάνει 5 πράγματα. Και αυτό, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Μπορεί κάποιος, ο ερασιτέχνης, ο Λευτέρης ο Αρβανίτης, ο δημοσιογράφος ο Τσαλτίδης, να κάνουν κάτι προς την πίεση του μεγαλομετόχου για να γίνουν 5 πράγματα? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό αυτό που είπατε σχετικά με το ότι υπάρχει μεγαλομέτοχος και μάλιστα με το 90% έτσι πως είναι η νομοθεσία. Όντως, ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε ο Λευτέρης Αρβανίτης μπορεί να κάνει κάτι. Κάποια λίγα πράγματα μπορεί να κάνει ο ΑΣ. Και νομίζω ότι έκανε κάποιες κινήσεις, ζήτησε κάποια στοιχεία, δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Κακώς βέβαια, σημαντικό κομμάτι αυτό, ο ΑΣ επειδή βρίσκεται σε μεταβατική αλλαγή διοίκησης ή ανανέωση της υπάρχουσας διοίκησης, δεν βγήκε να μιλήσει. Ο ΝΕΜΕΝ έχει το 10% μόνο, προνομιούχες μετοχές βέβαια, να το θυμόμαστε πάντα αυτό, ο ΑΣ που είναι και ο θεματοφύλακας των συμφερόντων του Άρη και αυτός ο οποίος έδωσε το σήμα, το όνομα, τα χρώματα, την ιστορία και όλο αυτό το μεγαλείο που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης.
θα έπρεπε να έχει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων των οικονομικών, παρόλο που έχει μόνο το 10%. Γι' αυτό γιατί έχει ευθύνη απέναντι στον νόμο και για τις ζημίες και για τα κέρδη, ακόμα και αν είναι μικρομέτοχος. Όχι στις αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να έχει τη γνώση, θα πρέπει να ξέρει κάθε λεπτομέρεια, κάθε ευρώ, τι ακριβώς γίνεται στην ΚΑΙΑΡΙΣ που δεν δόθηκαν αυτά τα στοιχεία και δεν το είπε ο ΑΣ ακόμα, φαντάζομαι θα το πει τις επόμενες μέρες. Επομένως, για να πάμε τώρα λίγο στο ερώτημά σας, όντως δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα, παρά μόνο να πιέζεις ώστε να γίνονται κάποιες κινήσεις. Οι δημοσιογράφοι να πιέσουν γράφοντας κάποιες αλήθειες, γράφονται από μερικούς, από άλλους δεν γράφονται, εντάξει, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Ο Λευτέρης Αρβανίτης και αυτός από μόνος του δεν μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα. Αυτό που μένει να κινηθεί λίγο ΑΣ, πιο θα έλεγα επιθετικά και πιο, πώς να το πω, πιο δυναμικά, όπως πραγματικά πρέπει να λειτουργεί ο ΑΣ και να έχει ένα ρόλο ηγεμονικό, όπως πρέπει να έχει σε όλο τον Άρη και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ και γενικά σε όλο τον Άρη ο ΑΣ, και όχι ρόλο επαρχιώτικο. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Θυμόμαστε ότι μετά από εκείνη την Γενική Συνέλευση, περισσότερο κουβέντα που έγινε στο Αλεξάνδριο, είχε δεσμευτεί ο κύριος Γουλιέλμος ότι θα καλέσει και εσάς και τον κύριο Ζιμπέκη, γιατί βγήκατε μπροστά και εκδηλώσατε την πρόθεση να βοηθήσετε, ενώ δεν είστε μέλη της διοίκησης αυτή τη στιγμή, πιο πολύ για την αγάπη σας για την ομάδα. Είχε πει ότι θα σας καλέσει να κάνετε ένα ραντεβού, το οποίο φαντάζομαι ότι δεν έγινε ποτέ και δεν σας κάλεσε και ποτέ, έτσι. Σίγουρα. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η πρόταση δική μου ήταν προς τον ΑΣ, σχετικά με το να του δώσω, να δώσω στον ΑΣ Άρης τη δυνατότητα να κάνει κάποιες κινήσεις και να μην φοβάται ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, δεν υπάρχει μια λύση η οποία θα μπορέσει να τρέξει την ομάδα για κάποιο χρονικό διάστημα, να ρολάρει η ομάδα σε περίπτωση κινδύνου. Ναι. Αυτή ήταν η πρόταση προς τον ΑΣ, να την αξιοποιήσει και να την χρησιμοποιήσει όπως εκείνο, όπως ο ΑΣ θέλει. Από εκεί μετά υπήρχε μια πρόταση από έναν φίλαθλο του Άρη για συνεργασία και τα λοιπά. Εμείς δεν το κρύψαμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα απολύτως και το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλό του Άρη με τον οποιονδήποτε. Έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία την επόμενη μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν μπορέσαμε να βρεθούμε γιατί εγώ ήμουν εκτός και γιατί ο κ. Γουλιέλμος έφευγε στην Αθήνα και αυτός για δικαστήρια κτλ. Και μείναμε στο ότι επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς είμαστε μονίμως εδώ πέρα, δεν φεύγουμε, να μας καλούσε για να βρισκόμασταν. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κλίση και έχουμε φτάσει ήδη 5 του μηνός Αυγούστου. Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα είμαστε 5 του μηνός Αυγούστου. Η ομάδα δεν ξέρουμε ακριβώς ποιους παίκτες έχει, αν έχει, πόσους έχει, αλλά το κυριότερο δεν ξέρουμε αν μπορεί να πάρει. Ή μάλλον να το πω σωστά, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει. Ναι, όντως. Είμαστε 5 Αυγούστου. Το πρωτάθλημα φέτος αρχίζει 28 Σεπτεμβρίου, πιο νωρίς δηλαδή από τις άλλες φορές. Κανονικά οι σοβαρές ομάδες θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει τουλάχιστον το 50 με 60% των κινήσεών τους και να μένουν κάποιες κινήσεις για το τέλος, ώστε στις 16, 17, 18 Αυγούστου, ξέρω εγώ, να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Για μια ομάδα η οποία θέλει να λέγεται μεγάλη και σοβαρή, ώστε να μπει στο πρωτάθλημα με την προετοιμασία που πρέπει, με την οργάνωση που πρέπει και να μπει να παίξει. Τώρα βρισκόμαστε στις 5 του μηνός και αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι όλο και όλο 4 παιδιά τα οποία έχουν συμβόλαιο για τη νέα χρονιά. Νομίζω είναι ο Φινιώνης, Χριστίδης, Σλαφτσάκης και Βουλγαρόπουλος. Σωστά το λέω. Ναι. Αυτή. Έτσι. Και ο Μποχωρίδης. Τώρα, ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος αυτός είναι ελεύθερος και αναμένει κάποια πράγματα. Ξέρω εγώ, εσείς πώς το βλέπετε? Βλέπετε ότι μπορεί μέσα σε επόμενες 10 μέρες να συμπληρωθεί το ρόστερ έτσι όπως πρέπει, ώστε να ξεκινήσει? Όχι, και δεν είναι μόνο το ρόστερ των παικτών, είναι και το στάφ που θα πρέπει να συμπληρωθεί, γιατί και εκεί μόνο ένα άτομο υπάρχει, ο Σούλης Μαρκόπουλος. Να γίνει όλο αυτό το αγωνιστικό που θέλουμε όλοι να λέγεται ότι είμαστε μεγάλη ομάδα και τα λοιπά, να γίνει μέσα σε 10-11 μέρες και να μπουν σε μια προετοιμασία, να ξεκινήσουν προετοιμασία, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω το ερώτημα που δημιουργεί. Δεν το βλέπω να γίνεται γιατί δεν γίνονται και κινήσεις και δεν έχει ξεκαθαριστεί, δεν έχει πάρθει μια σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρθει αμέσως με το τέλος του πρωταθλήματος. Ή θα πας να παίξεις με απαγόρευση μεταγραφών, ή δεν θα πας να παίξεις με απαγόρευση, θα λύσεις δηλαδή τις απαγορεύσεις που θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει, ώστε να μπορεί να πάρει όποιον παίκτη θέλει αυτή την εποχή.
Πώς θα το κάνει, πρόεδρε, χωρίς λεφτά. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Χωρίς λεφτά, πώς θα το κάνει. Από κάποια επικοινωνιακά τρίκ. Αυτό είναι ευθύνη του μεγαλομετόχου. Γι' αυτό λέγεται μεγαλομέτοχος. Έχει την ευθύνη να βρει τα χρήματα, να βρει τις λύσεις ώστε η ομάδα να προχωρήσει. Το έχω ξαναπεί ότι κανένας δεν του είπε πάρε με το ζόρι την ομάδα. Μόνος του πήγε, ξεπερνώντας μια αριανή διαδικασία η οποία είχε ξεκινήσει μέσα στο ΑΣΥ με τις γενικές συνελεύσεις, θυμάστε τότε, και ξαφνικά εμφανίστηκε ως μεγαλομέτοχος του Άρη. Δεν το είπε κανείς. Δεν τον παρακάλεσε κανείς πάρε την ομάδα, ας πούμε, για να μας σώσεις. Μόνος του είπε εγώ αναλαμβάνω. Από εκεί μετά, ρε φίλε, με πιο σκεπτικό, με πιο κίνητρο, σε ποια βάση επάνω βασίστηκε ο άνθρωπος αυτός να διαχειριστεί τις τύχες του Άρη με τα χρέη που είχε ο Άρης και με τα χρήματα που έλεγε ότι είχε ο ίδιος από πίσω του, δεν το ξέρω. Αλλά όμως έχει την απόλυτη ευθύνη εκείνος. Έπρεπε ήδη να έχει αποφασίσει με μπαν ή χωρίς μπαν. Εντάξει, δεκτώ. Πάω με μπαν. Ωραία. Θα κάνω μια ομάδα. Δεν μπορεί να είσαι αναποφάσιστος. Δεν μπορεί να υπάρχει μια διοίκηση. Καλά, η διοίκηση δεν υπάρχει. Βέβαια, να υπάρχει ένας μεγάλος που δεν μπορεί να αποφασίσει γρήγορα. Γι' αυτό υπάρχουν οι παράγοντες και οι διοίκησης για να παίρνουν αποφάσεις γρήγορες και σωστές ως επί των πλήστων για να πηγαίνει καλά η ομάδα. Στα επικοινωνιακά τρίκ για τα οποία κάνετε λόγο, κύριε Βανίτη, θα βάζατε ενδεχομένως και αυτή τη συνάντηση που βγήκε προς τα έξω με τον Σανικίτζε. Γιατί εντάξει, πέρα από φωτογραφίες κτλ., δεν φάνηκε να οδηγείται κάπου το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι μια σειρά τέτοιων επικοινωνιακών τρίκ. Πρώτα απ' όλα από τις ανακοίνωσεις των χορηγιών, οποίες από ό,τι ξέρω δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα υπογραφές. Άρα τώρα ήταν πρόθεση συνεργασίας, τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι μια διοίκηση η οποία δεν υπάρχει. Έτσι, δεν συνεδριάζουν, δεν συνεννοούνται, δεν μαζεύονται. Σεβαστοί άνθρωποι, τον μόνο τον κύριο Σακελαρίου γνωρίζω και τον Παπαγεωργίου. Σεβαστοί άνθρωποι, αλλά εφόσον ρε φίλε δεν μαζεύεις, τη διοίκηση είναι αυτή. Άρα είναι το δεύτερο επικοινωνιακό τρίκ που χρησιμοποιήθηκε. Και το τρίτο ήταν αυτό με τον Σανικίτζε. Δηλαδή, εντάξει, okay, έρχεται ένας άνθρωπος να συζητήσει μαζί σου την πρώτη μέρα. Φεύγει, πάει, κάνει τις διακοπές του, γιατί γι' αυτό ήρθε. Το γυρνάς πίσω, φωνάζεις δημοσιογράφους μία ώρα πριν. Να κάνουν οι δημοσιογράφοι τι? Να βγουν φωτογραφίες με τον Σανικίτζε, να του δώσεις μια φανέλα που την είχε ο Σανικίτζε, τη φανέλα, αυτή φορούσε. Μια φανέλα και ότι θα σου κάνω τεχνικό διευθυντή στον Άρη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει Ευρωλίγα και στο μυαλό του έχει να κάνει τον μάνατζερ παικτών. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Και αναρωτιέμαι πώς αυτό δεν αναφέρθηκε από όλο το σύνολο των δημοσιογράφων. Δηλαδή, δεν το είπα, φίλε, τι μας φώνησε εδώ πέρα, να βγουν φωτογραφίες με τον Σανικίτζε? Και πού είναι η πρόταση, πού είναι η λύση? Αν δεν έχεις λύση, δηλαδή να φωνάξω τους δημοσιογράφους όλους του Άρη, αλλά να βάλω μια υπογραφή, ρε φίλε, να πω ότι έχω κάνει αυτό, το έχω λύσει αυτό. Και επί της ουσίας τι είπε ο Σανικίτζε? Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή λέει ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι το πρόβλημα. Λύσει όλα τα άλλα και εγώ δεν θα έχω πρόβλημα. Δεν θα είμαι εγώ το πρόβλημα. Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Αυτό είπε ο Σανικίτζε. Ναι, αλλά για να σας συμπληρώσω λίγο. Είναι αυτό που έλεγα και την Τρίτη πριν φύγω για Κύπρο για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχουμε λόγια, υποσχέσεις. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό κρατάει από πέρσι 27 Αυγούστου που έκανε τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Γουλιέλμος. Αυτό γίνεται συνεχώς. Μια έρχεται η κυρία, δεν θυμάμαι πώς λένε, η Αυροσιάδου, και ενώ είναι ναι, η ΚΑΕ. Ο Καρυπίδης που πήγε στο Λονδίνο δίθεν και την είδε, ας πούμε, γιατί δεν προχώρησε. Και όχι μόνο αυτό. Δεν βγήκε. Και γιατί το ένα ήταν αυτό, και το άλλο που βγήκε είναι ότι δημοσιοποιήθηκε το θέμα. Συγγνώμη, την έχει στην πρώτη σειρά του παλέ δίπλα σου. Και τι να κάνω, να κλείσουμε τα μάτια? Και πάλι ο τύπος το χειρίστηκε με προσοχή το θέμα. Δεν έγραψε τίποτα γιατί ακριβώς δεν θέλει να πει τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά πρόεδρε, αυτό είναι που μας ανησυχεί. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Δεν είναι ότι είμαστε 5 Αυγούστου. Δεν είναι ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Είναι ότι ένα χρόνο δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό ζητήσαμε και την άποψή σου. Γιατί πέρα από. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του, ξέρεις, και την άποψή του, και μάλιστα να είμαστε και στο χώρο. Εσύ είσαι και μέσα στο χώρο. Φυσικά. Το κεφάλι σου είναι στον Τορβά. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είπα και στην Γενική Συνέλευση, ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος,
απέναντι στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στον Άρη και στο λαό του Άρη, να είμαι πάντα έτοιμος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί έχω βάλει την υπογραφή μου σε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση υπέρ του Άρη εκείνη την εποχή, που με εκείνη την απόφαση σώθηκε η ομάδα και λειτουργεί έως τώρα μέχρι το 2019, το 12, αν θυμάστε. Mm. Έτσι, επομένως, το να έχω άποψη, φυσικά και την έχω και έχω το δικαίωμα, όπως όλοι οι άνθρωποι, θα τη λέω, χωρίς να φοβάμαι κανέναν, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε αντιπολίτευση κάνω, ούτε τίποτα. Ίσα-ίσα είμαι διαθέσιμο να προσφέρω από όπου χρειάζεται ο μεγαλομέτοχος. Αλλά δεν μπορώ και δεν αντέχω άλλο, και εγώ και οι συναριανοί μου, το δούλεμα. Δεν φτάνει τόσο. Και είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Και είναι, κύριε Αρβανίτη, δηλαδή αξιοσημείωτο πραγματικά το γεγονός ότι και εσείς και άλλοι έχουν βγει και έχουν πει δημόσια, επιφανή μέλη της οικογένειας τώρα, ότι θέλουν να βοηθήσουν να σταθούν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Αλλά ο κύριος Γουλιέλμος συνεχίζει και επιμένει πλέον σε εκνευριστικό σημείο, θα πω εγώ, περισσότερο δικό μου σχολείο, να πορεύεται μόνος του. Και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πραγματικά πορεία σε πάρα πολύ κόσμο. Το γιατί επιλέγει αυτόν τον δρόμο, όταν στο παρελθόν έχουμε δει ότι με συσπήρωση ο Άρης μπορεί να βρίσκει λύσεις στα προβλήματά του. Αυτό το βλέπω και εγώ, δεν γνωρίζω γιατί το κάνει. Δεν γνωρίζω γιατί το κάνει. Και είναι κάτι που πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος σε αυτό, αν φυσικά βγει να μιλήσει ξανά. Ναι. Αλλά τι να σας πω, δεν και εγώ πραγματικά απορώ. Όταν μιλάς για ενότητα και τα λοιπά, πρέπει να την εννοείς κιόλας. Για το Θεαθήνε και να είχαμε να λέγαμε, τα έχουμε ζήσει αυτά στον Άρη και τα έχουμε βιώσει και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και από τώρα... και μετά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, παιδιά, από εδώ και πέρα. Και ο μεγαλομέτοχος και οι συνεργάτες του... Βλέπετε να τον έτσι. Απασχολεί. Εγώ δεν βλέπω να τον απασχολεί. Ναι. Δεν βλέπω να τον απασχολεί. 27 Αυγούστου, είπε Νοέμβριο. Ο Νοέμβριος έγινε Μάρτιος. Ο Μάρτιος Ιούνιος. Ο Ιούνιος έχει φτάσει Αύγουστος. Δεν βλέπω να τα απασχολεί, πρόεδρε. Συγγνώμη κιόλας. Περισσότερο ασχολούμαστε όλοι εμείς. Και εγώ τελευταίος, το παραδέχομαι. Δεν βλέπω κάποια κίνηση. Δεν βλέπω κάποια κίνηση. Οκ, τη μέρα πριν τη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε ο Μαρκόπουλος. Πολύ ωραία. Τι έχει γίνει από τότε? Τίποτα. Απολύτως. Τι θα γίνει, κύριε Γαουγέννη, με τα μπαν, θα τα δείτε, δεν χρειάζεται να στα λέμε. Πολύ ωραία. Περνάει ένας χρόνος με τα μπαν. Φεύγουν οι μισοί παίκτες. Δεν μπορείς να πάρεις άλλο παίκτη, γίνονται περισσότερα τα μπαν. Βγαίνει ο Τζέκινς, λέει δεν τήρησε το διακανονισμό. Βγαίνει ο Μπελ, λέει δεν τήρησε το διακανονισμό, θα πάω στη FIBA. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να ζητά, εδώ είναι η ευθύνη, νομίζω, τη Γενική Συνέλευση γενικότερα. Δεν επιτρέπεται να φύγεις από το χώρο της Γενικής Συνέλευσης από τη στιγμή που έχεις υποσχεθεί να μας δείξεις τα στοιχεία, γιατί έχει βγάλει μια ανακοίνωση πριν 4-5 μήνες και λέει έχω δώσει 1,5 εκατομμύριο και θα σας δείξω στη Γενική Συνέλευση τα στοιχεία. Και έρχεται στη Γενική Συνέλευση, στο εξωτερικό είμαι και τα διαβάζω, αν κάνω κάποιο λάθος διορθώστε με, και λέει δεν θα τα δείξω τα στοιχεία εδώ, θα τα δώσω στον ερασιτέχνη μόνο. Οκ, την άλλη εβδομάδα Γενική Συνέλευση Ερασιτέχνης. Έδωσε τα στοιχεία στον ερασιτέχνη? Δεν τα έδωσα τα στοιχεία, γιατί δεν υπέγραψαν ρήτρα εμπιστευτικότητας. Κοροϊδευόμαστε. Με αυτό είπα, Χρυσανθέτη, αρχικά, ότι δεν υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας απέναντι στον μεγαλομέτοχο. Στον μέτοχο, στον μικρομέτοχο, τον ΑΣ. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να είναι ενήμερος, πρέπει να ξέρει τα πάντα. Δεν υπάρχει, αυτό είναι κοροϊδία. Δεν είναι γελίο, να το λέμε ακόμα, γιατί δικηγόρος πήγε να πάρει τα στοιχεία από για τον ΑΣ. Η δικηγόρος τα ανέλησε. Ξέρουμε το τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι, ξέρετε ποιο είναι το κακό. Ψέματα. Το ξέρετε είναι κοροϊδία. Αυτό είπα. Δεν αντέχουμε άλλο το δούλεμα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα, αν έχεις θέμα με τον ιδιοκτήτη, την πληρώνει ο σύλλογος. Είναι τέτοιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα που δεν. Δηλαδή, κάνει κακό ο Καρυπίδης και θες να τον διώξεις. Δεν μπορείς να τον διώξεις χωρίς να πλήξεις τον σύλλογο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Έχει πρόβλημα το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι αθλητικές. Δηλαδή, οι τρόποι που σου δίνει για να τον ελέγξεις είναι τρόποι ελέγχου και επιβολής ποινών στην ομάδα.
Γι' αυτό ακούω πολλές φορές τον κόσμο που λέει γιατί δεν κάνετε, γιατί δεν τον ελέγχετε, γιατί δεν κάνετε κάτι νομικά, γιατί θα την πληρώσει και η ομάδα μαζί. Και το ξέρουν αυτό οι νομικοί του ερασιτέχνη προφανώς. Όχι προφανώς, το ξέρουν σίγουρα. Κοιτάξτε, αυτό που θα κάνει ο ερασιτέχνης και το έχει ανακοινώσει κιόλας είναι ότι θα ζητήσει εκ νέου τα στοιχεία και αν δεν γίνει αυτό θα ζητήσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπου εκεί να ενημερωθεί. Αυτό βέβαια είναι χρονοβόρο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Αν και εκεί δεν δοθούν τα στοιχεία, τότε θα πρέπει με διοικητική απόφαση δικαστήριο να τα ζητήσει. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά όμως αυτός ο δρόμος είναι χρονοβόρος και χάνουμε χρόνο. Γενικά εγώ πιστεύω και το έλεγα τότε και σε όλους τους μεγαλομετόχους και στο Λάσκαρη αλλά και στον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ και τα λοιπά, ότι θα πρέπει να βρίσκονται λύσεις αριανίδικες. Να μπορούμε να συνεννοούμαστε αριανίδικα. Σαν Άρης, να μιλάμε και να συνεννοούμαστε. Να μιλάμε αντρικά. Αυτό είναι. Αλλά δυστυχώς δεν μιλάμε αντρικά. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αριανίδικες λύσεις. Να βγούμε και να πούμε καθαρές κουβέντες. Και δεν χρειάζεται να τις μάθει και κανείς και δεν χρειάζεται να τις μάθει και ο κόσμος. Εγώ, κύριε Βανίτη, θα σταθώ περισσότερο σε αυτό που είπατε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, ότι ο ερασιτέχνης πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ και αν έχει πέσει ενδεχομένως τραπέζι το σενάριο να μπείτε ως εκπρόσωπος του ΑΣΥΓΜΑ στην ΚΑΕ. Έχει συζητηθεί αυτό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ναι. Ένα είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, ο ΑΣΥΓΜΑ καθυστερημένα μένα, αλλά έκανε όποιες κινήσεις μπορούσε να κάνει. Ναι. Μπορεί να κάνει κι άλλες. Συγκυριακά όμως έτυχε να είναι η αλλαγή, η ανανέωση της διοίκησης κτλ. Η οποία καθυστερεί λίγο και χάθηκε λίγο παραπάνω χρόνος. Κάνει κάποιες κινήσεις και πιστεύω θα φτάσει μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω στη Γενική Συνέλευση μπροστά σε όλο τον κόσμο στον κύριο ψηφίδι αυτό που πρότεινα, έτσι, ότι μην φοβάσαι, υπάρχει εναλλακτική λύση, υπάρχουν έτοιμα πράγματα τα οποία είναι για να ρολάρει η ομάδα σε περίπτωση κινδύνου, σε περίπτωση που δεν μπορεί ο μεγαλομέτωχος να τη λειτουργήσει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν και θα γίνει η δουλειά που πρέπει να γίνει. Πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτή η εναλλακτική λύση, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό μας δείχνει ο χρόνος που πέρασε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που περιμένουμε τις λύσεις και δεν τις βλέπουμε. Τέλος πάντων, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Υπομονή για ό,τι νεότερο. Θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για να ενημερώνουμε πάντα τον κόσμο. Ελπίζουμε να γυρίσουμε να γυρίσετε μόνο. Δεν θα πάω εγώ. Ναι. Στην Νορβηγία με την. Αν θέλετε. Αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βανίτη. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, παιδιά.